Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες περί στα νοσοκομεία που καθιστούν την υγεία ένα δύσκολο έργο, το οποίο μάλιστα συχνά επιτελείται ακόμη και με κινδύνους. Από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα, ο ευαίσθητος χώρος της υγείας των παιδιών, καθώς εδώ και μήνες στο Παγνή, παιδιατρική, κλινική COVID για παιδιά και παιδοχειρουργική, όπω καταγγέλει ο πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, λειτουργούν με μία συνύπαρξη άκρο επικίνδυνη για τα παιδιά που νοσηλεύονται. Είναι απαγορευτικό γιατί την ίδια ώρα που παιδιά που έχουν λοιμώξει ή ιώσει είναι στον ίδιο χώρο με παιδιά που είναι χειρουργημένα ή παιδιά που έχουν COVID. Είναι απαράδεκτο, το έχουμε καταγγείλει. Χειρουργημένα παιδιά δίπλα σε παιδιά με λοιμόξηση και COVID είναι μια άκρο ανησυχητική και επικίνδυνη συνύπαρξη, ανέφερε ο κ. Βρύσαλη, που σχολίασε ότι οι συνθήκε παροχή υγεία ενέτη ναι, 2023 θυμίζουν άλλε εποχέ. Είναι απαράδεκτο, είναι επικίνδυνο ε, την ίδια ώρα που θα έπρεπε να λειτουργούν αυτές οι δύο κλινικές ξεχωριστά με το δικό τους προσωπικό την ίδια ώρα να ζουν οι γονείς και τα παιδιά μια κατάσταση που είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα. Το μόνιμη δικαιολογία, αιτιολογία είναι ότι φτιάχνονται οι χώροι για να μεταφερθεί η κλινική αλλά το πιο βασικό ουσιαστικό πρόβλημα που συγκαλύπτεται είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που, που κατάκλειστεί αυτή την κλινική ίδιο απογοητευτική είναι η κατάσταση για την παροχή και ψυχική υγεία στα παιδιά. Η μοναδική νοσοκομιακού τύπου δομή στην Κρήτη, που καλύπτει και τα γύρω νησιά, αυτή τη παιδοψυχιατρική του παγνή, λειτουργεί όχι οριακά, αλλά με σύνθετε ελλείψεις, Με μόλι δύο γιατρού και συνθήκε που πραγματικά προκαλούν ανησυχία. Οι γιατροί, αν εφαρμόσουν το τυπικό ε, ωράριο εφημεριακό που προβλέπεται θα πρέπει να κάνουν μόνο 6-7 εφημερίες ε, ο καθένας, δηλαδή 14 και τις υπόλοιπες μέρες το, ε, η παιδοψυχιατρική να μην εφημερεύει και ταυτόχρονα ε, οι ίδιοι οι, 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 οι γιατροί και το νοσηλευτικό τον προσωπικό δεν θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες τους ε, στα παιδιά όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Νότιας Ελλάδας γιατί είναι η μοναδική δημόσια δομή. Αν και όπω έγινε γνωστό μεταξύ των θέσεων που έχουν δηλωθεί στην προκήρυξη για του νέου γιατρού στο Παγνί, μέρο θα έχει και η παιδοψυχιατρική, εν ο πρόεδρο του Σωματείου διευκρίνησε ότι οι συνθήκε πίεση είναι τέτοιε που δεν αποκλείεται να αποτρέψουν πιθανού ενδιαφερόμενους γιατρού. Ακόμα και να δεχτούν να καταθέσουν χαρτιά κάποιοι παιδοψυχιατροί, θα πάρει αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να έρθουν στο σύστημα υγείας. Την ίδια ώρα πάντω, όπω επισήμανε ο κύριος Βρύσαλη, η ψυχική υγεία υπό το βάρο των ελήψεων, ακόμη και για τα παιδιά, βρίσκεται σε δραματική κατάσταση, αφού εκτό από την παιδοψυχιατρική του παγνή, συνολικότερα οι δημόσιε δομέ βρίσκονται σε πλήρη αποδυνάμωση. Κάτι που πρακτικά σημαίνει, όπω είπε, ότι αν ένα παιδί έχει ανάγκη, σε αυτή τη φάση, μόνο στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να απευθυνθεί.